Πάμε στη συνέντευξη με τον κύριο Αποστολακόπουλο, βιοπαθολόγος, μικροβιολόγος, πολύ διαβασμένος, πολύ μελετάει το θέμα του κορονοϊού, μας δίνει τα φώτα του, πέφτει μέσα σε όλα όσα λέει και βέβαια συζητάμε εδώ τα πάντα μαζί του. Κύριε Αποστολακόπουλε, τι κάνετε? Γεια σας κύριε Μάρκο και στους διάσκες του ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μία ακόμη Κυριακή είσαστε κοντά μας και μας δίνετε τα φώτα σας. Αλλά να ξεκινήσω από το τελευταίο θέμα που είπα. Οι βαμβακερές μάσκες σε σχέση με τις μιας χρήσης κάνουν δουλειά, την ίδια δουλειά, μικρότερη δουλειά. Ποια είναι... Να δείτε. Ναι. Η καλύτερη μάσκα που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει είναι η χειρουργική μάσκα, αυτή η συνηθισμένη που έχουμε στα νοσοκομεία, που έχει τρία στρώματα, οι τρία ρέπλοι που λένε. Πώς τη λένε, τα ξαναλέμε, δεν πειράζει. Είναι η τριπλή μάσκα, ναι. είναι τριπλής επένδυσης. Είναι η κοινή χειρουργική μάσκα που χρησιμοποιείται ευρέως στα νοσοκομεία, που χρησιμοποιείται στα χειρουργεία και που μπορεί κανείς πολύ εύκολα και οικονομικά να βρει και να προμηθευτεί από τα φαρμακεία. Αυτή είναι η καλύτερη μάσκα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι βαμβακερές και πλενόμενες. Δεν είναι η καλύτερη μάσκα που υπάρχει, προσέξτε. Οι καλύτερες μάσκες είναι οι 95, οι οποίες όμως είναι σχετικά ακριβές. Μάλιστα. Και είναι καλύτερα να τις αφήνουμε για τους υγειονομικούς. Ναι. Για όλους τους άλλους, η απλή χειρουργική μάσκα είναι η καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει. Αμέσως μετά, σαν επιλογή, είναι η βαμβακερή, η πλενόμενη μάσκα, η οποία επίσης μπορεί να μας προστατεύσει από το κορονοϊό, αρκεί να τη χρησιμοποιούμε και αυτή σωστά. Δηλαδή τη χειρουργική θα τη βγάλουμε και θα την απορρίψουμε μόλις... Στον κάλαθο των αχρήστων μετά τη χρήση της, βέβαια. Μόλις νιώθουμε ότι γραίνεται, δηλαδή πρέπει να αλλάζουμε 2-3 από αυτές τις μάσκες την ημέρα, αναλόγως τη χρήση. Την βαμβακερή μάσκα πρέπει να την μία φορά την ημέρα τουλάχιστον ή κάθε όταν γραίνεται, κάθε όταν μουσχεύει από τους υδρατμούς που εκπνέουμε, πρέπει να την βγάζουμε, να την πλένουμε και να τη σιδερώνουμε πάρα πολύ καλά. Εάν κάνουμε αυτό, έχουμε μια επαρκή προστασία, μικρότερη μεν επαρκή δε, σε σχέση με τη χειρουργική μάσκα, αλλά είναι μια αρκετά καλή, ένας αρκετά καλός βαθμός προστασίας και αρκετά καλός βαθμός ασφάλειας. Πάντως διάβαζα για τη μάσκα μια έρευνα, και επειδή μελετάτε εσείς παγκοσμίως το φαινόμενο, πώς εξελίσσεται της πανδημίας, πείτε μου τη γνώμη σας, ότι η μάσκα, ακόμη και να κολλήσεις, λέει, τον ιό, να έχει ο άλλος κορονοϊό απέναντί σου, ρε παιδί μου, εσύ να φοράς μάσκα, ξέρω εγώ, να φτερνιστεί, θα πούμε και τι γίνεται και με το φτέρνισμα, η μάσκα μπορεί να βοηθήσει στο να μπει μειωμένη ποσότητα, λέει, του ιού, του ιικού φορτίου μέσα στον οργανισμό σου, στα σταγονίδια δηλαδή, είτε από το στόμα, είτε από τη μύτη, είτε και από τα μάτια, ακόμη που ξέρουμε ότι από τις βλενογόνους που λέμε, και έτσι να περάσεις πολύ πιο ελαφριά τον κορονοϊό. Ισχύει, γιατρέ μου, αυτό? Προφανώς και είναι έτσι. Η μάσκα προστατεύει. Φανταστείτε ότι αν φοράω μάσκα εγώ και αν φοράτε και εσείς, κύριε Μάρκο, μάσκα, να ξέρετε ότι οι πιθανότητες μετάδοσης του κορονοϊού είναι κοντά στο 1%, 1-1,5%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια πολύ μικρή πιθανότητα μετάδοσης του ιού. Αν παρόλα αυτά μεταδοθεί, είναι η ερώτηση. Θα και μπει το ιικό φορτίο μέσα. Εάν μεταδοθεί, θα μπει μικρότερο ιικό φορτίο και η νόσος θα είναι πιο ήπια. Αυτό είναι το θέμα τώρα, πρέπει να μάθει ο κόσμος. Άρα η μάσκα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι όταν φοράω μάσκα εγώ και φοράς κι εσύ, αυτό είναι που πρέπει να καρφωθεί στον κόσμο. Το φωνάζω τόσο καιρό. Εγώ και εσύ μάσκα 1% να μεταδοθεί. Μην ανησυχείτε. Βλέπετε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως τα Τρίκαλα που κάνανε εκεί τους γάμους, έχουν μάσκα μέσα έξω τώρα. Μήπως η λύση είναι το μάσκα μέσα έξω. Και θα δείτε ότι εγώ τη λύση αυτή την προτείνω εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αλήθεια είναι αυτό. Το έχετε πει από αυτή την εκπομπή. Το έχετε πει. Μου αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να βλέπω μάσκα σε κλειστούς χώρους, αλλά μάσκα και στους εξωτερικούς, στους ανοιχτούς χώρους. Όταν λέτε σας αρέσει, προφανώς δεν εννοείται η εικόνα, εννοείται ότι νιώθετε πιο ασφαλείς. Νιώθω πολύ ασφαλής και μου αρέσει πάρα πολύ και η εικόνα αυτών των ανθρώπων, γιατί δείχνουμε ότι είμαστε ένα έθνος πειθαρχημένο. Γιατί δείχνουμε ένα έθνος που θέλουμε να βάλουμε μπαριέρα και φραγμό σε αυτή την πανδημία και σε αυτή την υπερμετάδοση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι. Η Αθήνα είναι γεμάτη κρούσματα. Εντάξει, δεν είναι και γεμάτη κρούσματα, κύριε Αποστολακόπουλε, τώρα δεν είναι παντού τα κρούσματα. Τα κρούσματα είναι και έχουν και συγκεκριμένες πηγές, εστίες, τα κρούσματα. Τις οποίες όμως δεν ξέρω.
ξέρουμε καλά. Ξέρουμε λίγο. Ο κύριος Χαρδαλιάς έχει πει. Είναι με κάποια κέντρα που είναι μετανάστες, πρόσφυγες. Τα έχουμε πει. Δεν είναι όλη η κοινωνία γεμάτη κορονοϊό εδώ που τα λέμε. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Παρακαλώ, γι' αυτό τα λέω για να σας τσιγκλίσω. Θα διαφωνήσω μαζί σας διότι εγώ δεν είμαι υπέρ των ημίμετρων. Τα κρούσματα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι παντού γύρω μας. Διαφορετικά η πανδημία θα συνεχίσει να υπάρχει και να υπερμεταδίδεται. Αυτό που λέτε σαν νοοτροπία δεν είναι λάθος. Άλλο είπα εγώ, αλλά εσείς... Αυτό πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας. Ότι ο διπλανός μας είναι πιθανώς ένας φορέας ασυμπτωματικός του ιού. Εάν το κάνουμε όλοι μας αυτό και έχουμε όλοι μας αυτή την νοοτροπία, τότε θα μπορέσουμε να βάλουμε έναν φραγμό ικανοποιητικό με τη χρήση της μάσκας, τηρώντας τα μέτρα και κάνοντας όλα τα υπόλοιπα. Θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα φραγμό σε αυτή την υπερμετάδοση και σε τώρα, αυτή την τώρα, να ρωτήσω κάτι. Επειδή... Ναι, θέλω να τελειώσω. Ναι, απλά θέλω να πούμε πολλά θέματα μαζί με μου. Ανοίγετε την όρεξη. Στην Κορέα, ένα κόλλησε 90 και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα κύμα που δεν μπορούσαν να το ελέγξουν οι άνθρωποι. Σωστό, σωστό. Το θυμόσαστε πριν μερικού μήνε. Ναι, τα θυμάμαι όλα αυτά. Και δεν είχαν ούτε ένα κρούσμα στην Κορέα τότε όταν έγινε αυτό. Αυτό μπορεί πολύ άνετα να συμβεί οπουδήποτε γύρω μας. Να πω ότι εννοείται. Εσείς λέτε τώρα, Μάρκο, είπατε με άλλα λόγια. Ακόμη και δίκιο να έχεις ότι οι εστίες είναι συγκεκριμένες και είναι, ξέρω εγώ, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια, στην Αχαρνών, στην Πατησίων, ξέρω εγώ, όπου είναι πιο πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες. Ακόμη και δίκιο να έχεις, για φαντάσου ένα κρούσμα από εκεί να σου έρθει στη Νέα Σμύρνη και εσύ να μην φοράς μάσκα και να γεμίσει όλη τη Νέα Σμύρνη. Αυτό είπατε. Ακριβώς. Ναι, το κατάλαβα. Ακριβώς. Αλλά είναι να μην τα πούμε. Αυτό το οποίο λέω. Ναι. Δεν είπαμε δηλαδή, δεν έχει σημασία δηλαδή πού είναι οι εστίες, αλλά πώς μπορούμε εμείς να προφυλαχτούμε από την μετακίνηση των μελών μιας εστίας προς την περιοχή μας ή προς όπου αλλού κινούμαστε εμείς. Αυτό δεν λέτε. Αυτό λέω και φαίνεται ότι η προφύλαξη είναι η μάσκα, η οποία μάσκα ταυτόχρονα, να σας πω και αυτό, προστατεύει και από όλες τις άλλες εποχιακές ιώσεις. Μάλιστα. Και από τον ιό της γρήπης και από την ατμοσφαιρική δίπλα. Ωραία. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα. Διάβαζα μια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα και εκεί είδα τον εαυτό μου στον καθρέφτη που λένε. Αν φτερνιστεί ο άλλος δίπλα σου, λέει, τι πρέπει να κάνει. Σήμερα έχουμε πάει στις απλές οδηγίες, δεν πάμε σε ανάλυση βαριά. Και διάβαζα εκεί ότι πρέπει, και μου τύχε, εγώ έκανα περπάτημα στους δρόμους της Νέας Μήνης, κύριε Αποστολακόπουλε, και ξαφνικά μία μπροστά μου χωρίς μάσκα κι εγώ, γιατί ήμουν στο δρόμο, εντάξει, δεν επιβάλλεται η μάσκα στο δρόμο. Λοιπόν, ξαφνικά φτερνίζεται στα 3 μέτρα. Ωρε, λέω, τι κάνουμε τώρα, κοίτα τι κάνουμε τώρα. Στρίβω, χτυπάω πάνω σε ένα προφυλακτήρα και δεν εισπνέω. Εκπνέω συνεχώς, που δεν μου το είχε πει κανένας μέχρι εκείνη την ώρα. Γελάει η Μαρία Χριστοδουλού που είναι στον ήχο. Και διαβάζω σε μια γαλλική έρευνα τώρα ότι πρέπει να εκπνέεις άμα φυσήξει ο άλλος προς το μέρος σου και όχι να εισπνέεις. Λογικό, βέβαια. Διώχνουμε με φυσικό τρόπο τα σταγονίδια που μας επιτίθεται εκείνη τη στιγμή, που έρχονται κατά πάνω. Και που φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι μολυσμένα. Που φοβόμαστε. Φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι μολυσμένα, βέβαια. Είδες όμως ο Έλληνας, πρόσεξε, εκείνη την ώρα φοβάσαι είναι μολυσμένα. Μάσκα δεν φοράς όμως πονηρέ έξω. Αν φόραγα δεν θα φοβόμουν. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, αλλά θέλω να πω το εξής τώρα. Παρακαλώ. Εγώ βλέπω ότι μάσκα φοράνε ολοένα και περισσότεροι συνάνθρωποι μας. Mm-hmm. Οπότε το μήνυμα ξεκινάει να περνάει στην κοινωνία. Άρα πολύ ορθά κάνουμε και το προβάλλουμε με τον τρόπο τον οποίο το προβάλλουμε και εσείς με τη σειρά σας σαν δημοσιογράφους και εμείς σαν επιστημονική κοινότητα, γιατί βλέπω ότι οι Έλληνες ξεκινάνε να φοράνε ολοένα και περισσότερο μάσκες, ξεκινάνε να αντιδράνε απέναντι σε αυτούς οι οποίοι δεν φορούσαν μάσκες. Στους αρνητές. Βλέπουμε ότι καθημερινώς υπάρχουν διαπληκτισμοί στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Απαράδεκτο. Που εκεί είναι μια μεγάλη ντροπή αυτό το οποίο. Ντροπή. Και στα σχολεία. Είναι ντροπή για το κράτος μας. Μελετώνται λύσεις, ακούω από την πολιτεία, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Αυτό που λέγαμε όμως είναι ότι αντιδρά ο ένας με τον άλλον και επιτέλους βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας τάσσονται υπέρ της χρήσης μάσκας και ξεκινούν να τη χρησιμοποιούν παντού. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Πού θα πάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο, ποια είναι η πρόβλεψή σας? Εγώ βλέπω ότι τα κρούσματα παρουσιάζουν μια σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε, δηλαδή, σαν να σταθεροποιήθηκε λίγο η κατάσταση. Ίσως επειδή φοράνε όλο ένα και περισσότερη μάσκα, ίσως επειδή συμμορφώνονται, ίσως επειδή περιορίζουμε τους αρνητές με την ενημέρωση, με τους δημοσιογράφους, με το Χαρδαλιά, με το Μητσοτάκη, με τα μηνύματα. Όλοι μαζί συμβάλλουμε στο να. Με το που μαλώνουμε εμείς, δηλαδή, μαλώνουμε και εμείς τους αρνητές στον δρόμο, τους λέμε τι είναι αυτό που κάνεις. Κάτι γίνεται. Θα γλιτώσουμε τα χειρότερα, λέτε?
Ελπίζω πως ναι. Μπράβο. Πιστεύω πως ναι. Μπράβο. Θα τα γλιτώσουμε. Θα πάρουμε και μια. Βλέπω ότι. Ναι, είναι η διέθεσή μου είναι ότι πάμε όλο ένα και καλύτερα. Άντε, μπράβο. Στον τομέα. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την σταθεροποίηση της καμπύλης. Ναι. Πιστεύω ότι ο κρίσιμος μήνας είναι ο Οκτώβριος. Ο οποίος μήνας θα μας δείξει αν αντέξουμε και κρατήσουμε και τον Οκτώβριο. Από Νοέμβριο νομίζω ότι θα μπορούμε να μιλάμε με πιο μεγάλη αισιοδοξία. Μακάρι, το εύχομαι. Το εύχομαι να πω και ένα άλλο τώρα. Προσέξτε, παιδιά, μην προσέξτε τώρα, αστειευτούμε και λίγο. Γιατί όπως έδειξε άλλη έρευνα, έχω διαβάσει όλες τις έρευνες τώρα τελευταία, μέχρι και τα μαλλιά πέφτουν από τον κορονοϊό. Έτσι. Να το προσέξουμε και αυτό. Είναι και το αισθητικό κομμάτι πέρα από το θέμα της υγείας. Μπορεί προσέξτε, να το στρες λέει. Το στρες. Τι άλλες επιπλοκές δημιουργεί ο κορονοϊός και τώρα που σας πέτυχα σήμερα. Από νευρολογικά μέχρι οποιαδήποτε επιπλοκή μπορεί να σκεφτεί κανείς στον οργανισμό. Συγγνώμη, τα νευρολογικά μπορεί προέρχονται να... από τον κορονοϊό σαν κορονοϊό ή από το στρες που συνεπάγεται ο κορονοϊός. Μην κολλήσω, κόλλησα. Έχει διαπιστωθεί και έχουν δει ότι κάνει και νευρολογικές βλάβες. Εκτός του στρες, το οποίο μπορεί να παράγει ένα σωρό παρενέργειες στον οργανισμό. Νευρολογικές βλάβες κάνει, μάλιστα. Έχουν δει ότι κάνει και ορισμένες μόνιμες νευρολογικές βλάβες. Είναι ένας ιός απρόβλεπτος που δεν μπορείς να τον βάλεις σε ένα κανόνα, σε ένα καλούπι. Ναι. Ολοένα παρουσιάζει και καινούργια πράγματα, ολοένα και ανακοινώνονται καινούργια ναι. πράγματα για αυτό τον ιό. Ναι. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να βρίσκουμε τη λύση στην αντιμετώπιση του ιού. Μακάρι. Η πρώτη λύση πάντως είναι η μάσκα και ωραία. Τα μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με βοηθήσατε να πούμε απλά πράγματα στον κόσμο, βοηθώντας στην ενημέρωσή του και την εμπέδωση, για να βοηθήσουμε και εμείς να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην εμπέδωση όσον αφορά τη σημασία της χρήσης μάσκας. Να είστε καλά, κύριε Αποστολακόπουλε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Και όλοι οι ακροατές, φυσικά. Μακάρι, μακάρι. Αμήν. Γεια σας.